παιδιά μου. Είναι ιδιαίτερη στιγμή. Είναι το κάτι άλλο στη ζωή μου. Και το λέω με πολύ υπερηφάνεια και με πολύ μεγάλη αγάπη. Σας αγαπώ και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Σας είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είστε το κάτι άλλο. Το αξίζει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Είμαι η ζωή σας, το πνεύμα σας και η ψυχή σας. Πράγματι, πάντα το όνειρό μου ήταν αυτό. Και νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που το κάνω. Νιώθω ευτυχής διότι πραγματικά αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Τόσο έτονα και τόσο αγαπημένο. Θα το επαναλάβουμε. Θα το επαναλάβουμε πάλι. Θα το επαναλάβουμε πάλι. Λίγο ησυχία, κύριε Βενέτη, σας παρακαλώ. Θα το επαναλάβουμε πάλι. Όχι. Θα το επαναλάβω εγώ και μετά εσείς. Λίγο ησυχία, ρε παιδιά. Κύριε Σκορδαλιέ, ήρθαμε για να πούμε ορισμένα λόγια, να θυμηθούμε αναμνήσεις, να δούμε πρόσωπα που είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια και κοιτάγαμε στην πόρτα τώρα ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος.
Πέρασε μια γιαγιά πριν και με ρωτάει τι είσαι εσείς, λέω ποδοσφαιριστές. Έλα παγκαλιά. Στα γεια Βαρβάρα, τι περίμενε να σου πει, αδερφέ. Αυτό που ζούμε τώρα, παιδιά, είναι απίστευτο και απίθανο. Δηλαδή είναι και τέσσερις γενιές εφηβικές ομάδες που κατορθώσαμε. Δεν σας κρύβω, κουράστηκα, κολλήσε πολύ ότι με είναι πρωταθλητικός, αλλά βλέπω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπω χαρούμενα πρόσωπα, υγιέστατα, γιατί λείπουν και ποδοσφαιριστές φίλοι μας, οι οποίοι είναι σε ασθένειες, όπως είναι ο Γιώργος ο Ξυφαράς, ο οποίος πρόσφατα πήγε σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα από ένα θανατηφόρο ιό από air condition. Είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή λίγο καλύτερα, τρέφεται από το Λάρικα, έχει κινητικά προβλήματα, αλλά ο Θεός να τον έχει γερό. Έχουμε και τα χαιρετήματα από τον Μανώλη το Φοράκη, ο οποίος θα ήθελε πολύ να είναι εδώ. Βρίσκεται στην Αγγλία για οικογενειακούς λόγους. Τον Γιώργο τον Κυνικόπουλο, ο οποίος είναι στη Γαλλία. Τον Νίκο τον Φόσκολο, ο οποίος είναι στην Ιταλία. Τον Σωτήρη τον Σταύρο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, κρατάει την εγγονή του. Τον Νίκο τον Καψιμάλη, ο οποίος έχει και αυτό το ίδιο πρόβλημα. Τώρα μου διαφεύγουν ορισμένα παιδιά, ποιον και τον εγγονότο. Λοιπόν, αυτή η συγκέντρωση, πιστεύω, όπως είπε ο δάσκαλος, θα ξαναγίνει. Εγώ προσωπικά, όταν πήγα 10 χρονών, στη Λαμαρίνα στο Ρέντι, γιατί τα περισσότερα παιδιά από εδώ ζήσανε στο Ρέντι στις Λαμαρίνες. Μετά πήγαμε στο Καραϊσκάκι, στο βοηθητικό, με τη μεγάλη ομάδα δίπλα. Πήραμε 2 πανελλήνια πρωταθλήματα με τον δάσκαλο. Έχουμε αναμνήσεις προσωπικές με τις ακαδημίες. Λοιπόν, νομίζω όλοι περάσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην εφηβική με αυτόν τον άνθρωπο, τον υπέροχο άνθρωπο, που όχι μόνο μας δίδαξε ποδόσφαιρο, μας δίδαξε ήθος και ό,τι άλλο μπορεί να κρίνει και μας χρησιμεύει στη ζωή μας. Μας δίδαξε και να είμαστε οικογένεια ποδόσφαιρο. Αυτό δείχνει, αυτή η συγκέντρωση δείχνει ότι διατηρούμε αυτό που μας έχει διδάξει ο δάσκαλος. Λοιπόν, δάσκαλε, σήμερα σε καλέσαμε, όχι να σε τιμήσουμε με πλακέτα, γιατί από πλακέτες και από τέτοια έχεις. Από την καρδιά μας να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι μας έχεις κάνει, και όταν είναι κάτι από την καρδιά είναι περισσότερο και βαρύτερο από οτιδήποτε έπαθλο. Έχουμε ένα λεπτό, παιδιά, λίγο υπομονή και θα φάτε. Δεν μας είπες ο Γιώργος, κάτι καλή. Κάτι η κόπελα, μωρά. Κουράγια, μωρά. Δάσκαλε, αυτό το έχουμε για σένα. Τώρα θα μου επιτρέψετε λίγο να ανεβαίνω. Γιώργο, θα συνέχεια σκοτήσω. Έλα ρε Τασούλη. Ναι, σαφώς. Έπαιζε στην περίπτωση. Έλα και εσύ από εδώ. Έλα από εσύ. Έλα, σήκω. Αυτή η εικονίτσα είναι για να έχει γερό το δάσκαλο και να έχουμε κι άλλες συναντήσεις. Παναγία, γερό. Πήγαινε κοντά. Πήγαινε και εσύ. Πέτρο. Πέτρο, έλα. Βγάλε τη φανέλα, ρε Πέτρο. Βγάλε τη φανέλα. Τη φανέλα πρέπει να τη φοράς. Όχι, να τη βγάλεις στα χέρια, καλά είναι. Τέσσερις ήμασταν στην ομάδα τότε. Λίγο ησυχία, ρε παιδιά, γιατί κάνουμε βίντεο. Ένα λεπτάκι. Γυρίσετε από εδώ, παρακαλώ. Πέτρο, γυρίσε από την πέρα, εδώ έτσι μπροστά, εδώ. Λίγο χαμήλωσε την εκεί, μπράβο, εκεί. Εδώ έτσι, μπράβο. Πήγαινε Τάκη κοντά, πήγαινε κοντά Τάκη δίπλα. Τάκη, έλα. Εκεί, μπράβο, εκεί. Πάμε εδώ. Για να ακούσω ένα δυνατό χειροκρότημα. Δυνατό.
Έτσι, μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι. Με σύμβολο. Είναι Ολυμπιακά. Είναι Ολυμπιακά. Το κάτι άλλο. Το παραδικό και το μεγάλο. Έτσι, 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 έτσι. Παιδιά, ευχαριστώ για όλα. Και να τελειώσουμε, παιδιά, για να φάμε κιόλας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρο. Καλή όρεξη. Πέτρο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, να σηκωθούμε. Παιδιά, να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα παιδιά. Μπράβο. Που λείπουν από την παρέα μας. Μπράβο, Τάκη. Μες τα ονόματα, Τάκη. Μες τα ονόματα. Θα τα πω, θα μου γράψει. Κοντομός Λευτέρης, Ηχείας, παρακαλώ. Μαστοράκης Τάκης. Γυράστας Γιάννης. Πλάκας Χρήστος. Ρούβαλης Κώστας. Κοτσοβός Σταύρος. Κατσάβης Γιώργος. Παπαχαραλάμπους Γιώργος. Αργυράκης Γιώργος. Αρζινός Νίκος. Τζανουδάκης Νίκος. Λαβούτας Δημήτρης. Χριστοδούλου Γιώργος, Τζόρτζι Νίκος, Μπουτούνης Παύλος και τελευταία άφησα τον Μανώλη, τον Ιφαντή, που την Κυριακή, παιδιά, έχει 5 χρόνια που λείπει από κοντά μας. Αθάνατοι όλοι, αθάνατοι. Κάτι θες να πει ο κύριος. Τάκη, κάτι θες να πει ο κύριος. Έλα. Ο Γιάννης, παιδιά, θέλει να πει ο... Ο Γιάννης, κάτι. Το έχει γράψει για... Ναι, δάσκαλε. Δάσκαλε, κάτι θέλει να σου πει ο Γιάννης. Γιάννης, ο Γιάννης θέλει κάτι να πει. Παιδιά, επειδή δεν έχει δυνατή φωνή ο Γιάννης, ακούστε το λίγο. Απόψε, είναι πολύ χαρούμενος. Βρήκα τα πραγματικά αδέρφια μου που έζησα τις φορότερες στιγμές της ζωής μου. Ήθελα να πω για τον Κυριλία ότι δεν ήταν μόνο καλός άνθρωπος και καλός ποδοσφαιριστής και προπονητής. Μοιαζόταν για τα προβλήματά μας. Μας αγάπαγε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος για μας φίλος, δεν ήταν μόνο δάσκαλος. Και θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου αυτού του άνθρωπου που μας έκανε όχι μόνο καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά μας έκανε και καλούς ανθρώπους στη ζωή αυτή. Τίποτα άλλο δεν είναι. Ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ. Τι κάνει, ό,τι και να πω, ομολογουμένως, για να τι ήταν πολύ λίγο. Με κάνατε πραγματικά χωρίς περιαστολή. Παιδιά, λίγο. Πολύ. Μη σερβίρεις τώρα, νεαρέ. Νικολάκη, μη σερβίρεις, περίμενε. Μιλάει ο πρόεδρος τώρα. Έλα, άστα, περίμενε, άστα, αυτά και μη σερβίρεις άστα. Με 5 λεπτά. Λίγο σε βαθμό. Εντάξει, αγόρι μου, τελείωσε, σταμάτα το. Διώθω ομολογουμένως πάρα πολύ υπερήφανο. Και αυτό γιατί είμαι κοντά σας. Ειλικρινά προσπαθούσα μέρες και μέρες να βρω μια στιγμή τέτοια, μοναδική και ανεπανάληπτη από πάση πλευρά. Με κάνατε ειλικρινά να νιώθω κάτι ξεχωριστό και μοναδικό στον εαυτό. Και αυτή είναι η αλήθεια.
Μα είσαι μοναδικός, Ηλία μου, συγγνώμη, είσαι μοναδικός. Η αλήθεια είναι αυτή, μοναδικός. Διότι για μας. Είχα πραγματικά κάνει και εγώ κάτι για σας. Και νιώθω υπερήφανο για αυτό το πράγμα. Σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε το καλύτερο. Και το καλύτερο είναι αυτό. Να βρισκόμαστε και να λέμε ό,τι λέμε. Και να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Είσαστε υπέροχοι. Σας υπέρ ευχαριστώ για όλα. Και φεύγω γιατί το Ελενάκι μου είναι μόνο του στο σχολείο. Τα χωριά μας όλα, δεν κοιτάζει μόνο καλός προπονητής. Τα λαντομοφόπεδα. Πες τα. Μόνο όταν τρώνε δεν θα λες τίποτα. Πες και στα μπουζούκια, πες και στα μπουζούκια. Κυριλία, κάτσε να βγάλουμε μια. Ο Λευτέρης είναι ο ιδιοκτήτης εδώ της ταβέρνας, φίλος. Βοηθάει όλες τις ομάδες εδώ πέρα. Άστε καλά, να είστε καλά. Και προσφέρθηκε από την πρώτη στιγμή να μας φιλοξενήσει εδώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλώς ήρθατε. Μπάλα, παιδί. Έλα, σου πω, κάνω την καρέκλα εδώ. Κάνω την καρέκλα, έτσι. Έλα και στα πρωτοπήγαινε, πήγαινε, 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 π